συνέντευξη τύπου. Την κάλεσαν τα Σωματεία Επισητισμού, Τουρισμού, Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Σωματείο Οικοδόμων και τα Συνταξιουργικά Σωματεία του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε στη σημερινή συνέντευξη. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία να καλέσουμε τη σημερινή συνέντευξη για να ενημερώσουμε αφενός μεν τα σωματεία αλλά και τους εργαζόμενους της πόλης μας για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος στην Καβάλα, για το τι ακριβώς γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα με τα σωματεία αλλά και τι γίνεται με το εργατικό κέντρο Καβάλας. Ακριβώς σε μια περίοδο όπου συνεχίζουμε να πληρώνουμε εδώ και πολλά χρόνια την κρίση, την πανδημία και τώρα το πόλεμο, το εργατικό κέντρο Καβάλας έχει αποφασίσει να ανοίξει πόλεμο, να εκδιώξει δηλαδή μέσα από το εργατικό κέντρο κάθε φωνή που αντιστέκεται, κάθε εργαζόμενο και συνδικαλιστή που παλεύει, και αυτό το κάνει ακριβώς την περίοδο που στα πετρέλαια και στα λοιπάσματα έχουν γίνει χιλιάδες απολύσεις, όπου η συσπήρωση των εργαζομένων δίπλα στους εργαζόμενους των μεγάλων βιομηχανιών είναι τεράστια. Σε μια περίοδο όπου ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ, ο κόσμος δεν μπορεί να βάλει καύσιμα στο αυτοκίνητό του, το εργατικό κέντρο ακριβώς αυτή την περίοδο κάνει σαν πρότιστο του συνδικαλιστικού κινήματος, φέρνει δηλαδή πρώτο το να μπορέσει να ξεκαθαρίσει τους ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη μέσα στο εργατικό κέντρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πόλη μας όλο το τελευταίο διάστημα εντείνεται η προσπάθεια των εργοδοτών αλλά και των κυβερνήσεων να γίνονται η δουλειά μας να είναι με χειρότερους όρους. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, στα καπνά οι συνάδελφοι να παλεύουν για να μαζέψουν 100 ένσημα για να μπουν στο επίδομα. Είναι χαρακτηριστικό στον τουρισμό, όπου μετράνε κέρδη και ρεκόρ αυξήσεων και την περσινή χρονιά. Είναι χαρακτηριστικό η δουλειά στην υποδομή, όπου πλουτίζει μία σειρά από εταιρείες, ενώ το μεροκάματο δεν έχει ανέβει καθόλου. Ακριβώς σε αυτή την περίοδο νομίζει ότι το εργατικό κέντρο με τα τερτύπια του θα μπορέσει να σταματήσει τους εργάτες που συσπηρώνουν, τους εργάτες που παλεύουν, τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Το ερώτημα είναι γιατί το κάνει αυτό. Γιατί στο εργατικό κέντρο και πάντα στο συνδικαλιστικό κίνημα υπήρχαν δύο απόψεις. Η άποψη ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε με τη λογική να γίνουν επενδύσεις για να έχουμε δουλειά, ή θα πρέπει να πηγαίνουμε με τη λογική ότι εμείς δουλεύουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Σε αυτή τη λογική, στη λογική δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνονται επενδύσεις, να είναι ανταγωνιστικές οι εταιρείες των εργοδοτών εδώ πέρα, ακριβώς σε αυτή τη λογική είναι εμπόδιο οι συνδικαλιστές από τα ταξικά σωματεία, οι συνδικαλιστές από τα σωματεία μας, γιατί μπαίνουν μπροστά στην οργάνωση των εργαζομένων, γιατί βάζουν μπροστά τα αιτήματα των εργατών, τα οποία πια είναι να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Είναι εμπόδιο οι συνδικαλιστές από τα σωματεία μας, γιατί εκεί που καταφέρνει η εργοδοσία μαζί με την κυβέρνηση και με τις πλάτες που βάζουν αυτοί οι συνδικαλιστές από την πλειοψηφία της πάσχης στο εργατικό κέντρο, στο να μην γίνεται φύλο, να μπορούν οι εργαζόμενοι να βρίσκουν από κούμπι, να βάζουν μπροστά τα δικά τους αιτήματα και να λύνουν στο βαθμό που μπορούν κάθε φορά τα προβλήματά τους. Γι' αυτό και παίρνει μία σειρά μέτρα ώστε να μπορέσει οτιδήποτε κινείται μέσα στους εργασιακούς χώρους να το σταματήσει. Σε αυτή τη βάση ήταν και η τελευταία συνέλευση των αντιπροσώπων του εργατικού κέντρου, όπου με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας της ΠΑΣΚΕ ψηφίστηκε να διώκεται όποιος συνδικαλιστής, είτε είναι αντιπρόσωπος είτε μέλος της διοίκησης, πηγαίνει σε χώρους δουλειάς, παρακολουθεί το τι γίνεται εκεί πέρα, είτε από εκλογικές διαδικασίες είτε έχει διαφορετική άποψη με την άποψη της πλειοψηφίας,
να αποβάλλεται από τη διοίκηση ή να αποβάλλεται από αντιπρόσωπος. Αυτό φυσικά δεν είναι καινούργιο, δεν είναι μια τακτική που το Εργατικό Κέντρο Καβάλας κρατάει εδώ και χρόνια. Ένα εργατικό κέντρο το οποίο είναι κλειδωμένο και αποκομμένο από τα προβλήματα των εργαζομένων. Ένα εργατικό κέντρο όπου δεν μπορούν καν να συνεδριάσουν και μοναδικός του σκοπός είναι να παράγει αντιπροσώπους για να κρατάνε καρέκλες και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν τη δουλειά της εργοδοσίας και τη δουλειά των κυβερνήσεων. Ένα άλλο που πέρασε με τον τελευταίο κανονισμό που βάλανε με την αλλαγή του καταστατικού είναι ότι δεν πρέπει και δεν υποχρεούται η πλειοψηφία να δίνει λογαριασμό σε κανέναν για τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα έγγραφα, λέει, που έρχονται. Στην πραγματικότητα τι εννοούνε? Ότι οι εκλογές που γίνονται εκρυπτό και σε συνεργασία με την εργοδοσία να μην έχει κανένας πρόσβαση για το πόσοι ψηφίσανε, πού ψηφίσανε και με αυτή την έννοια να συνεχίσουν σκανδαλώδη πράγματα όπως αυτό που είχε γίνει με τα καπνά. Δηλαδή τι γινόταν, οι 180 εργαζόμενοι που δουλεύανε σε μία επιχείρηση να ψηφίζουν δύο φορές για αντιπροσώπευση, μία φορά από το κλαδικό του σωματείο και μία φορά από το επιχειρησιακό. Όλο το τελευταίο διάστημα και τους τελευταίους μήνες με τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πιθανά τις μεγαλύτερες του τελευταίου χρόνου, φάνηκε ξεκάθαρα ότι και η διάθεση των εργαζομένων υπάρχει και τα αντικειμενικά προβλήματα που μας ορθούν σε κινητοποιήσεις. Υπάρχουν δηλαδή οι προϋποθέσεις ώστε τα πρωτοβάθμια σωματεία με την κοινή τους δράση να βάλουν σοβαρά εμπόδια στις επιλογές της εργοδοσίας και των κυβερνήσεων. Σε αυτή την προοπτική θα πάμε να γιορτάσουμε και την Πρωτομαγιά, δηλαδή σε μια Πρωτομαγιά που ο λαός με τους αγώνες του θα είναι ελπίδα για το μέλλον μας, και καλούμε από τώρα στις 11.30 ώρα στην κεντρική πλατεία με πολλά σωματεία από και συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς για την ημέρα της Πρωτομαγιάς. Καλούμε στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, μια Πρωτομαγιά που γίνεται σε περίοδο πολέμου, όπου μας έχουν εμπλέξει είτε δίνοντας όπως τη χώρα μας σε αμερικανικές βάσεις όπως είναι αυτές στην Αλεξανδρούπολη, είτε αποστέλλοντας στρατιωτικό υλικό, είτε με οποιοδήποτε τρόπο μας έχουν εμπλέξει σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος είναι ένας πόλεμος που μοναδικό σκοπό έχει για να κερδίσουν μια κούφτα άνθρωποι, για να κερδίσουν δηλαδή είτε τη μεταφορά των καυσίμων είτε μεταφορά των προϊόντων κτλ. Με αυτή την έννοια λέμε ότι ακριβώς στον ίδιο παρανομαστή βρίσκονται τα αιτήματά μας, τα οποία είναι στο να έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίες που θα ξεκινάνε από κατώτατο μισθό στα 825 ευρώ, να κατεργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που βγήκανε τα χρόνια του μνημονίου και τα χρόνια της πανδημίας, να έχουμε μείωση στις τιμές τροφίμων και πρώτης καυσίμων και στα είδη πρώτης ανάγκης, να διαγραφούν τα χρέη και να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό. Νομίζουμε ότι η φετινή Πρωτομαγιά θα γιορταστεί με τρόπο, έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις στην Καβάλα να είναι πάρα πολύ μαζική. Τα σωματεία μας θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα. Όπως για παράδειγμα θα πάμε σε χώρους δουλειάς, θα συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, θα κάνουμε συνελεύσεις στα σωματεία μας, γιατί εμείς έτσι καταλαβαίνουμε το εργατικό κίνημα και έτσι θέλουμε το εργατικό κέντρο. Ένα εργατικό κέντρο που να είναι γεμάτο με εργαζόμενους, ένα εργατικό κέντρο που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα αποφασίζουν για την πορεία του κινήματος και φυσικά θα μπορούν να κάνουν κριτική στα στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος.